Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες, Ειρήνη, και τα συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά, γιατί άλλος ένας στόχος επιτεύχθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα και έπιασα τώρα από τον πρώτο κιόλας κούρσα. Και συνεχίζουμε για ακόμα μία καλύτερη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να πούμε και στον κόσμο, ναι, αν και οι περισσότεροι παρακολουθούν την Ειρήνη, ότι ο στόχος της ήταν να πάει σε πανευρωπαϊκό κλειστού στίβου και αυτό επιτεύχθηκε πιάνοντας το όριο στο ΣΕΦ το περασμένο Σάββατο, νωρίς, λίγο πριν το μεσημέρι, νομίζω, ήταν η κούρσα και μάλιστα με ατομικό ρεκόρ. Okay. Δηλαδή, η αποφασιστικότητά σου φάνηκε με τη μία. Νομίζω πως ήταν μία από τις καλύτερες σου κούρσες γενικότερα και στον κλειστό στίβο. Βέβαια, το γεγονός ότι είναι ένα ατομικό ρεκόρ τα λέει όλα. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν η δεύτερη φορά που συμμετάσχω σε 400 μέτρα στο κλειστό στίβο. Είναι ένα ατομικό ρεκόρ, το οποίο εντάξει, είναι ατομικό ρεκόρ. Βέβαια, μπορώ και καλύτερα. Δείχνουν οι προπονήσεις ότι είμαι για κάτι ακόμα καλύτερο. Θα μου πείτε γιατί δεν το έκανα. Ήταν η πρώτη μου κούρσα και στο τελικό ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν μου το επέτρεψε γιατί είχα ένα θέμα με το στομάχι μου, το οποίο γι' αυτό το λόγο δεν βγήκε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάντως σίγουρα είναι ότι έχουμε να περιμένουμε πολλά, Ειρήνη. Μακάρι. Ακόμα πιο πολλά. Ακόμα πιο πολλά. Να πω εγώ γιατί ήδη έχει πετύχει τόσα πολλά. Ακόμα πιο πολλά, βέβαια. Την υγεία μου μόνο να έχω και έτσι, όλα υγεία θα γίνουν. Υγεία, γιατί είναι βασικό και στους αθλητές. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχω περάσει κι εγώ πολύ δύσκολα. Έχω ταλαιπωρηθεί αρκετά με τραυματισμούς. Δεν είναι όλα ρόδινα στον αθλητισμό και πόσο μάλλον στον πρωτοαθλητισμό. Έχω περάσει αρκετά δύσκολα, αλλά το παλεύω. Έχω ανθρώπους δίπλα μου που πιστεύουν σε εμένα, την οικογένειά μου, τον σύντροφό μου που είναι πάντα δίπλα μου. Γιατί αλλιώς, αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί και να είχα σταματήσει. Τους προπονητές μου. Είναι περισσότερη όθηση αυτό. Φυσικά έχεις και όλους τους κριτικούς, έτσι μην. Ναι, εννοείται. Το κριτικό κοινό. Το λέω εγώ. Είναι μια έτσι, πολύ δυνατή όθηση αυτό. Ναι, εννοείται. Πιστέψτε με, εγώ πέρυσι το καλοκαίρι, από τον τραυματισμό τον οποίο ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, είχα πει ότι μάλλον ίσως πρέπει να σταματήσω. Mm. Γιατί δεν άντεχα άλλο. Λέω εντάξει, δεν μπορώ άλλο. Είχε φτάσει τόσο κοντά στο να πάρει την απόφαση. Ναι, γιατί ήταν ένα τραυματισμό ο οποίο δεν ήξερα. Πήγαινα στη Γερμανία, είχα πάει στη Γερμανία, εδώ πέρα κάποιοι γιατροί που με έβλεπαν. Δεν μπορούσα να ξεκαθαρίσουμε ακριβώ τι είχα. Πονούσε η μέση μου πάρα πολύ. Ξυπνούσα συνεχώ με πόνο. Οπότε λέω, εντάξει, μάλλον πρέπει να σταματήσω. Αλλά όμω η οικογένειά μου ήταν εκεί δίπλα μου. Ιδιαίτερα ο σύντροφό μου είπε ότι πρέπει να το παλέψουμε, να συνεχίσει. Πιστεύει πάρα πολύ σε μένα, στι δυνατότητέ μου. Και τον ευχαριστώ που ακόμα είμαι εδώ. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο λες. Ναι, είναι πραγματικά αληθινό. Είναι συγκινητικό και είναι άτομο ιδιαίτερα συναισθηματικό, η Ειρήνη. Το ξέρουμε καλά αυτό. Ναι. Και κάποια λόγια δεν βγαίνουν εύκολα, αλλά όταν θα βγουν έχουν τη σημασία τους. Ειδικά όταν μιλάει η Ειρήνη Βασιλείου, γιατί ξέρω πως προσέχει πάρα πολύ καλά και αυτό που θα πει και τηλεοπτικά και όταν έρχεται η ώρα να γράψουμε ρεπορτάζ. Θέλω να πω κάτι το οποίο θα είναι αλήθεια και όχι απλά για να το πω. Να το εννοώ. Και νομίζω ότι είναι και μια καλή ευκαιρία και με αυτό που λες να καταλάβει και ο κόσμος το πόσο μεγάλο αγώνα και τι καθημερινότητα μπορεί να έχει ένας αθλητής, ειδικά όταν κάνει πρωταθλητισμό, ειδικά όταν αγωνίζεται για άλλο επίπεδο, τι αγώνα δίνει, τι στερήσεις μπορεί να έχει, τι θυσίες μπορεί να κάνει, για να φτάσουμε εμείς στο σημείο να πούμε: α, η δικιά μας Ειρήνη μας έκανε περήφανος. Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό βέβαια και ο κόσμος να γνωρίζει ότι και εμείς έχουμε ένας πολύ σκληρός αγώνας αυτός που δίνουμε κάθε μέρα, αλλά δεν έχουμε και τα κατάλληλα εφόδια και την κατάλληλη στήριξη. Εμένα η Ομοσπονδία πέρυσι δεν μου στάθηκε. Ποτέ δεν με πήραν τηλέφωνο που είναι Ειρήνη, είσαι καλά, θα ξανατρέξεις. Δεν είχα καμία τέτοια. Απλά ένα τηλέφωνο με πάρουν, που πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ τώρα. Αυτό είναι και θέμα ανθρώπων, να μου επιτρέψεις να πω. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε και πιο ανθρώπινοι πέρα από τα καθήκοντά μας. Έτσι ακριβώς. Οπότε είναι καλό ο κόσμος να γνωρίζει ότι δεν έχουμε τόση πολύ μεγάλη στήριξη. Οπότε πάλι καλά που εγώ φανταστείτε ότι δουλεύω, εργάζομαι τα πρωινά για να τα καταφέρω να έχω τα κατάλληλα χρήματα, γιατί όσο να είναι χρειάζεται και ένας απαραίτητος εξοπλισμός. Έχω τους χορηγούς μου που τους ευχαριστώ πάρα πολύ και φυσικά και η οικογένειά μου που με στηρίζει σε κάποια πράγματα. Προκαλεί θυμό. Ναι. Το να ακούσει έναν αθλητή να λέει ότι ήμουν τραυματισμένη και δεν με πήρε ομοσπονδία ένα τηλέφωνο. Και μιλάμε για αθλήτρια που πήγε σε Ολυμπιάδα πριν από 2 χρόνια, που έχει πάει σε τόσες μεγάλες διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Και με την πρώτη επιτυχία θα σπέψουν όλοι να φωτογραφηθούν δίπλα σου. Το προσθέτω εγώ αυτό, δεν χρειάζεται να το πεις εσύ. Το προσθέτω εγώ. Δεν πειράζει. Πάντως το Μάρτιο πάμε Σκωτία.
1 Μαρτίου. Είναι λίγες ημέρες από τη μια διοργάνωση στην άλλη. Ναι. Η αλήθεια είναι πως στερείται πάρα πολλά μια αθλήτρια που είναι τόσο υψηλού επίπεδου όταν έχει τόσα ταξίδια και τέτοια δύσκολα meeting μπροστά της. Δηλαδή, τι να πω, είναι λίγες ημέρες. Είναι λίγες ημέρες, αλλά πιστεύω ότι έχουμε ακόμα περιθώριο στην απόψη προπονήσεων. Βέβαια, ίσως συμμετάσχω και την άλλη εβδομάδα σε κάποιο meeting. Θα το ζητήσουμε ακόμα με τον προπονητή μου, είμαστε ακόμα υπό συζήτηση. Και ίσως να τρέξω κι άλλο έναν αγώνα πριν το ευρωπαϊκό. Θα ήθελα να τρέξω δηλαδή. Είναι πιο δύσκολος ο κλειστός στίβος σε σχέση με τον ανοιχτό? Γιατί είναι πιο δύσκολος? Γιατί εμείς με το μυαλό το απλό σκεφτόμαστε ότι το χειμώνα είναι καλύτερα στο κλειστό, διότι έχεις τη θέρμασή σου, δεν έχεις τόσα προβλήματα, δεν έχεις τον αέρα, δεν έχεις πάρα πολλά. Έχει και τα καλά, έχει και τα κακά του. Από την άποψη ότι τα καλά είναι αυτό που είπατε, ότι δεν έχει αέρα. Η θερμοκρασία είναι πιο ζεστή από ό,τι μπορεί, ας πούμε, να τρέχεις μόνο αν είναι έξω. Έχει πολύ κρύο και είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις καλές επιδόσεις. Αλλά και από την άλλη όμως έχει τα αρνητικά ότι έχει κλείσει. Είναι περισσότερες στροφές δηλαδή, γιατί είναι ο 200 ο στίβος και όχι 400 μέτρα. Σωστό. Και όσο να είναι η στροφή είναι ένα μειονέκτημα για εμάς τους αθλητές. Γιατί στην ευθύνη είναι πολύ πιο ωραία ώρα από ό,τι σε στροφή. Βέβαια αυτό ισχύει για όλους, ναι, και εννοείται. Τα καλά και τα κακά. Εννοείται. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αθλητές, ας πούμε, που να διακρίνονται περισσότερο στο κλειστό. Γίνεται και αυτό. Εννοείται, γίνεται. Είναι και, πιστεύω, και στον αθλητή. Εσύ τι προτιμάς? Νομίζω τον ανοιχτό. Προτιμάω ανοιχτό, αλλά να μην έχει άπνοια, να μην έχει, να έχει ζέστη. Γιατί υπάρχουν κάποιες απορίες. Εντάξει, παρακολουθούμε όλοι στίβο, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε σίγουρα. Και ο πολλής κόσμος έχει κάποιες απορίες πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ανοιχτό στίβο, κλειστό, πού διαφέρουν, τι γίνεται. Γιατί όταν η Ειρήνη Βασιλείου έχει πάει σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και πάει τώρα για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό κλειστού, αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλες οι διαφορές του, για την ίδια τουλάχιστον. Γι' αυτό άλλωστε φέτος αποφασίσαμε με τον προπονητή μας, τον Άρβη Σκαδουράκη, να πάμε σε κλειστό στίβο, πήγαμε στη Σερβία για προετοιμασία, για να έχουμε λίγο, να προσαρμοστούμε λίγο σε αυτό που είπαμε, στην κλίση. Γιατί από τη στιγμή που θέλαμε να κατέβουμε να πιάσουμε τώρα για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είπαμε να τα κάνουμε κάποια πράγματα πιο σωστά. Και όντως μας βοήθησε περισσότερο, γιατί και το πέρασε στην Κρήτη έχουμε αρκετό κρύο τώρα το χειμώνα και είναι πολύ δύσκολο να βγουν οι προπονήσεις όπως θα θέλαμε, αλλά πήγαν πολύ καλά. Έλειπε πάντως η Άννα, που συνήθως σου φέρνει και γούρι όταν είναι εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι πολύ καλύτερη όταν είναι η αδερφή μου εκεί. Το έχουμε παρατηρήσει. Και ήταν και αισθητή αποσύντη. Λέω τώρα, γιατί πάντα όταν κάνουμε ζέσταμα, πάντα την κοιτάω, θα σκάσει ένα χαμόγελο μέσα στην άλλη, θα φύγει λίγο το άγχος. Και αυτή τη φορά δεν την είχα καν μαζί μου καθόλου, έτσι λίγο να τη βλέπω. Αλλά ένιωθα ότι θα με σκέφτεται και θα μου στέλνει θετικά. Και είναι γεγονός ότι και ως δίδυμες έχουν και ένα άλλο διαφορετικό δέσιμο, πολύ πιο ισχυρό δέσιμο. Που μόνο αυτές μπορούν να το καταλάβουν, νομίζω. Που μαζί αθλούνται, μαζί προπονούνται πολλές φορές. Είμαστε πάρα πολύ δεμένες. Και η μία βοηθάει την άλλη. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Εντάξει, μένουμε τώρα χωριστά, αλλά έχουμε. Συνεχώς στέλνουμε μηνύματα μία στην άλλη. Και νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει και περισσότερο η μία την αγωνία της άλλης. Ναι, εννοείται. Το τι μπορεί να εννοείς με μία σου φράση, εννοείται, που κάποιος. Και μόνο απλά αν με κοιτάξει μπορώ να καταλάβω ότι κάτι έχει, ότι κάτι συμβαίνει. Είμαστε πολύ δεμένες. Επόμενη στόχη. Συγγνώμη, Γιώργο. Επόμενη στόχη. Βασικά, να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θέλω πάνω απ' όλα να είμαι υγιής. Δεν θα μου μιλάς στον πληθυντικό, γιατί εγώ πήρα το θάρρος και σου μιλάω στον ελληνικό. Στον Γιώργο μπορείς να μιλάς στον πληθυντικό, είναι μεγάλος άνθρωπος. Αυτά είναι. Θέλω να είμαι υγιής. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω ταλαιπωρηθεί πολύ με την υγεία μου. Οπότε θέλω να είμαι υγιής, να απολαμβάνω κάθε μου κούρσα. Και γιατί όχι να πάω ακόμα καλύτερα, να κάνω ένα καλύτερο χρόνο. Γιατί πιστεύω ότι μπορώ. Τώρα δεν μιλάμε για ηλικίες εδώ, αλλά πόσα χρόνια, επειδή είναι πολύ απαιτητικό το άθλημά σου και νομίζω και το 400 ένα παραπάνω, πόσα χρόνια πάνω κάτω μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι είσαι μέσα σε αυτό? Έχει να κάνει κιόλας και με την ποιότητα ζωής που κάνεις. Εννοώ από την άποψη ότι εγώ δεν ξενυχτάω, προσέχω, ας πούμε, τη διατροφή μου, τα πάντα. Οπότε πιστεύω ότι ένας αθλητής, άμα θέλει να έχει, εννοώ από άποψη ποιότητας, ενώ σε χρόνους, πιστεύω ότι μέχρι 32, μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να αντέξει, να κρατηθεί δηλαδή. Τώρα για μένα, λίγο λιγότερο από το ποδόσφαιρο. Εμένα τώρα, αν με ρωτάτε, σαν Ειρήνη, να είμαι ειλικρινής, έχω θέσει μέχρι την επόμενη Ολυμπιάδα, το Τόκιο, ότι θέλω να είμαι ενεργή. Ένα ο μεγάλος στόχος τώρα τον αποκάλυψε. Μακροπρόθεσμος. Δεν μακροπρόθεσμος. Πειράζει. Είναι ένας στόχος ο οποίος έχει δουλειά καθημερινή. Έχει, ναι. Απλά κοιτάμε βήμα-βήμα. Γιατί δεν μπορείς να σκέφτεσαι
μακριά, το 2000, εννοείται είναι πάρα πολύ κοντά του χρόνου, το 20, αλλά έχουμε πρώτα και άλλους αγώνες. Έχουμε τώρα το Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ομάδων το καλοκαίρι τον Αύγουστο, έχουμε το Παγκόσμιο στην Τόχα. Είναι πολύ. Είναι πολλά. Πολλοί αγώνες. Είναι ταξίδια πολλά, αλλά θεωρείς ότι αν είσαι στα επίπεδα που είσαι τώρα, η Ολυμπιάδα είναι εφικτή, φαντάζομαι. Δηλαδή, στα επίπεδα και κάτι παραπάνω που γνωρίζεις ότι το μπορείς. Γι' αυτό το παλεύω. Πιστεύω ότι μπορώ. Ναι. Πάντως, σας έγινε και μια βράβευση. Δεν σας ξεχνάνε και οι συνδημότες σου και σας έγινε και μια βράβευση. Από το Δήμο Χερσονήσου. Από το Δήμο Χερσονήσου. Εννοείται, ναι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι δίπλα μας. Και εγώ Δήμο της Χερσονήσου. Άρα. Α, να τα. Ορίστε. Τον κύριο Γιάννη Μαστοράκη, ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας στήριξε την περσινή χρονιά και εμένα και την αδερφή μου. Βασκευόμουν πακέτο εμείς. Αυτό έγινε επειδή γεννήθηκες και μεγάλο στην Ελιά. Είμαι ο μπαμπάς μου από την Ελιά. Mm-hmm. Είμαστε στο Δήμο Χερσονήσου και ήθελα να λέμε οι άνθρωποι και το να χωριό μας, ας πούμε. Εννοείται. Έχει εννοείται. Όλο αθλητισμό βγάζει, όλο αθλητές και ονόματα βγάζει αυτό το χωριό. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολλά τα ονόματα. Εντάξει, και η μαμά όμως. Η μαμά είναι από Κατερίνη, από Βόρεια Ελλάδα. Α, σωστό και ναι, μην την αδικούμε. Μην την αδικούμε. Όχι, όχι. Ξέρω ότι η Κατερίνη έχει βγάλει τον Κώστα τον Κουκοδήμο, ναι. Που είναι μεγάλος αθλητής. Τα γνώριζε όπως βλέπεις, Ειρήνη, και κάτι ξέρουμε κι εμείς. Ωραία. Κλείνοντας, νομίζω ότι ένα μήνυμα θέλω εγώ από την Ειρήνη τη Βασιλείου, μόνο στα παιδιά που θα μπουν στον αθλητισμό, για να μην τα τρομάξουμε κιόλας, γιατί είπες ότι υπάρχουν τραυματισμοί, ότι υπάρχουν δυσκολίες. Όχι, όχι. Άλλο αθλητισμός, όμως, άλλο πρωταθλητισμός. Εννοείται. Εσύ κάνεις πρωταθλητισμό. Πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά τον αθλητισμό. Εννοείται. Και βασικά θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Βλέπω δηλαδή στο Παγκρίτιο πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι πάρα πολύ, πολύ ευχάριστο. Και θα ήθελα να το μόνο που σας συμβουλεί να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να πιστεύουν σε αυτό και όλα θα έρθουν, όλα θα γίνουν. Και δεν χρειάζεται απαραίτητο να κυνηγάνε μόνο την πρωτιά. Μόνο και μόνο η προσπάθεια ότι είναι εκεί και δεν είναι, ας πούμε, στον υπολογιστή ή στα κινητό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι ωραίο μήνυμα. Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Μπορεί να τη πει όχι τη Ειρήνη, δεν μπορεί να τη πει όχι. Έτσι που τα λέει, είναι σίγουρα. Και, είναι... και μπράβο τη. Μπράβο τη. Συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.